φύγουμε. Ναι, εντάξει. Το θέμα δεν μπόρεσα εγώ να φύγω. Τι είπατε, ρε. Γιατί ξεκίνησα και είχα πάλι 9 λαμπάκια στο αυτοκίνητό μου αναμένα από τα Χριστούγεννα, Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Check engine. ECS unavailable. Oils unavailable. Χέστηκα πάνω μου. Όταν ανάβει ένα λαμπάκι, χέζομαι. Δεν ήταν να πάω στην καβάλα και το πήγα πάλι μέσα. Check engine. Check αντλία. Και πήγα και το άφησα μέσα εκεί το αυτοκίνητο. Δεύτερη φορά. Το γαμιδάμαξο. Το άφησα εκεί μέσα και έρχεται ένα ακατέβει να το δει ο Πέτρος. Εγώ τον Πέτρο δεν τον είχα γνωρίσει τόσα χρόνια στο συνεργείο. Και τι έρχεται και μου λέει. Να σου πω κάτι να το θυμάσαι. Λέω ότι κάτι έκανα. Λέω να μου πει ο άνθρωπος να το θυμάμαι, να μην μου ανάβουν τα λαμπάκια και τα δικά μου και το αυτοκίνητο. Και μου λέει, όταν ανάβουν όλα τα λαμπάκια, φταίει ένα πράγμα. Δεν φταίνε, μου λέει, όλα αυτά τα λαμπάκια που βλέπεις. Λες και θα δίνα για σελέτε, κύριε Πέτρο, και θα κατέβαινα να δώσω εξετάσεις. Πού με βοηθάει εμένα, αυτή η πληροφορία. Τι με βοήθησες να μου το πεις αυτό το πράγμα και μου είπε μάλιστα είναι και τριήμερο τώρα, δεν μπορούμε να το δούμε. Από Τετάρτη. Είμαι στο έλεος του κάθε μάστορα. Στο έλεος. Στο έλεος. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην καθημερινότητα του σύγχρονου άνδρα. Μιλάω από την ανδρική πλευρά, άνδρα, από το να είναι στο έλεος ενός μάστορα άλλου άνδρα. Βλάβες και οδηγίες κρίσης. Βλάβες στα αυτοκίνητα, βλάβες στα σπίτια, βλάβες στα κινητά, βλάβες στον εγκέφαλο. Παντού έχει συσκευές. Και καλά η ζωή μας είναι πιο εύκολη. Α, το κινητό μου, το κινητό έπρεπε να το κάνεις αναβάθμιση. Στο ζητάει 4 φορές. Χέστηκα. Έδωσα ένα νεφρό να αγοράσω ένα κινητό να τα κάνει μόνο του. Δεν ήξερα εγώ να είμαι από πάνω να κάνω αναβάθμιση και μετά μπλόκαραν όλα και το πήρε κάποιος. Ναι. Ναι, έχει μια βλάβη. Θα το πάμε λίγο πίσω, το κινητό σας, θα το πάμε λίγο πίσω. Πίσω έχει ένα τοίχο. Όχι, δεν έχει τοίχο. Είναι άλλα 9 μαλακισμένα με μεγάλα γυαλιά, όπου είναι και κλείνει, που μένουν εκεί στη Μόρντορ των κινητών πίσω. Yeah, it's my iPhone, gone. Και πάνε με κάτι ειδικά τέτοια και σου λένε μετά θα είναι έτοιμο σε 2,5 ώρες, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πού, αφού στο έδωσα. Αν έχετε δίκιο, υπάρχει κάποια τηλεφωνία κατά ζες. Και μιλάς στον Γκόγια. 390 ευρώ το γαμοκινητό. Πού είναι το παλιό, το Nokia με το φίδι. Χίλιες φορές. 900 γραμμάρια στην τσέπη μου. Ένα κιλό στην τσέπη μου να πάθω ισχυαλγία εκεί. Βλάβες, παντού βλάβες. Ο σύγχρονος άνδρας που πρέπει να πάρει και τις ευθύνες της ζωής δεν ξέρει να αλλάξει λάστιχο. Δεν ξέρει να αλλάξει μία λάμπα. Δεν ξέρει για ποιο λόγο το πλυντήριο την τέταρτη γαμομέρα κάνει γκα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 κak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 
άσχετος. Και μιλάω για μένα. Έτσι είστε κι εσείς. Ασχετή. Περίμενε, Ριτσοπέλα. Μια λάμπα φθορείου ξαναλάζεις. Δεν ξέρω καν τι είναι το φθόριο που μου το λες αυτή τη στιγμή. Το πιο πιθανό είναι να πάθω ηλεκτροπληξία και να με πετάξει 9 μέτρα πίσω. Βάνα στο πλυντήριο, μπορείς. Τι είναι η βάνα και πού μπαίνει. Θα πάω στις οδηγίες του πλυντηρίου που πληρώσαμε 600 ευρώ για να είναι στα γερμανικά, στα κινέζικα και στα αραμαϊκά, στη γλώσσα του Χριστού. Είχαν πλυντήριο στη Γεσθημανή, ρωτάω. Για ποιο λόγο δεν μου στείλει τα ρούχα, μου λέει η Εύα. Στα αρχίδια μου, ποιο είμαι ο Κοτσόβολος για να ξέρω. Μου λέει, κάνε κάτι όλο αστεία, λες. Τι να πάω να πω ένα punchline στο πλυντήριο για να φτιάξει. Ωραία, σου αμάξεις να λες λάδια. Λάδια, μια φορά χωρίς να το ελέγξω με εκείνο εκεί, έβαλα από, λέω, λάδια θες, του βάλα. Και να αλλάζεις λάδια προσθέτεις. Ω, δεν ξέρω να αλλάζω λάδια. Θα πάω σε κάποιον άντρα πραγματικό. Θα πάω σε έναν άντρα από αυτούς που έχουν στέρνο Κωνσταντάρα, είναι αυτοί που έχουν τρίχες στο στήθος και έχουν το στέρνο του Χάρντεν και του Κωνσταντάρα μαζί. Καράφλα, δεν θα πάνε οι πραγματικοί άντρες, θα την αφήσουν την καράφλα. Έχουν πράσινα μάτια, έχουν φτιάξει μόνο τα δόντια τους αυτοί οι πραγματικοί άντρες. Έχουν κάτι χέρια από χελώνες και νύχια μαύρα. Οι πραγματικοί άντρες βάζουν βενζίνη και αλλάζουν ταυτόχρονα και τα λάδια παρακάτω και με το πόδι βάζουν αέρα σε ένα άλλο. Αυτοί είναι οι πραγματικοί άντρες. Φοράνε τη φόρμα, βρωμάει μασχάλη τους χωρίς μπλούζα από μέσα, φόρτ στα κορ. Τη φοράνε έτσι κόκκινη. Και εδώ πετάγονται οι τρίχες Νίκος Γκάλης και σου λένε τι έγινε, σου κάνουν και παρατήρηση. Αφού σου άναψε εδώ πέρα για τα λάδια, τι στο διάολο το περπατάς στα μάξι σου και δεν το σέβεσαι. Και λες, ποιος είναι αυτός. Και φταίει ο πατέρας μου που είμαι άσχετος. Γιατί, όταν γινόταν μία βλάβη και πήγαινε εγώ από πάνω, εδώ μπαμπά, να δω τι κάνει. Φύγε μου, μη χτυπήσει από εδώ, δεν είναι για σένα αυτές τις βλάκες. Τράβα κάνει τα μαθήματά σου. Πάρε ένα φακό και φέξε. Μόνο αυτό μου λέγει, πάρε ένα φακό. Λες και ήμουν το Blair Witch Project, έπαιρνα ένα φακό και έφεγα. Και μου λέει, φίξε εδώ, εδώ που σου λέω, εδώ, εδώ, δεν μπορείς να το κρατάς, εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Ας, θα το κάνω μόνος. Το βαζέσαι.
Και κάποιος από εδώ το φακό. Αυτός τε είμαι άσχετος. Άσχετος! Και σου έλεγε ο πατέρας, σου έγραψε αγγλικά, γαλλικά, κοίτα εκεί να περάσεις εκεί πέρα να γίνεις άνθρωπος, να σπουδάσεις. Και τα λεφτά τα παίρνουν οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανικοί, οι συνεργιάδες, όλα black. Μερικά τα κόβουμε. Πιο εύκολο είναι να πας σε δημόσιο νοσοκομείο για εγχείρηση παρά να βρεις ηλεκτρολόγο. Σου λέει, δεν ξέρω, κοίτα, σε ποια περιοχή είσαι, εμένα με γκρούπαρε ένας. Σε ποια περιοχή είσαι, Λιώσια, δεν έχω για Λιώσια. Τι το συμπή για ταξίδι, πού πήρε, ρε, μαι. Κοίτα, εγώ δουλεύω τώρα νότια για Λιώσια, επειδή έχω μείνει ήδη γεμάτρο, να σε βάλω στην εβδομάδα. Ποια άλλη εβδομάδα, ρε φίλε, δεν ζεσταίνει εδώ το νερό, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Έχεις φάει πιο πολλές χιλόπιτες από ηλεκτρολόγο, εσύ ο σύγχρονος άντρας, παρά από κοπέλες στη ζωή σου, αν τα βάλεις κάτω και τα αναλογιστείς τα πράγματα. Δηλαδή, όλο χιλόπιτες. Και όταν έρχεται μέσα, μπαίνει μέσα με ένα ύφος, λες και εσύ είσαι ο βοηθός. Πού είναι ο πίνακας, κάτω, είναι εκεί. Κλείσε όλα τα φώτα και όλες τις συσκευές. Ε? Κλείσε όλα τα φώτα και όλες τις συσκευές. Δεν μου λες, έχουνε περάσει ρίση, μου έλεγε, τι ρίση του Ηράκλειτου, τι. Έχουνε περάσει εδώ πέρα καλά, και εγώ είμαι άσχετος. Του έλεγα σε όλα, ναι, πρέπει να είναι, ναι, έχουνε, πρέπει να το έχουνε περάσει. Και πού είναι, δεν μου λες, που συνδέεται εδώ πέρα, τριφασικό το έχεις. Τι έπαθα. Ή έρχεται με γύρωση κάτω, συμπή 13 σου έχει βάλει κάτω. Από πιλωτική διάβαση VHF κίνηση σου έχει κάνει, τι σου έχει κάνει. Ορελές που είναι, πέφτει ορελές. Έχεις νυχτερινό ρεύμα. Απάτημα μου, τηλεφωνώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχουν πραγματικοί τεχνικοί άνδρες εκεί έξω που ξέρουν από δουλειές, θες να νιώσεις κι εσύ λίγο άντρας, κανονικός, που ξέρει από τεχνικές εργασίες. Οδηγίες χρήσης για να μην φαίνεστε άσχετοι σε μία ανδροπαρέα. 4-5 πραγματάκια. Όταν μιλάνε για αυτοκίνητα και γυρίσει η ώρα να μιλήσουν σε εσένα. Εσένα πώς σου φαίνεται αυτό το αμάξι που σου λέω. Έχεις την ατάκα. Ωραία τα γαλλικά, αλλά πολλά ηλεκτρολογικά ρε εσύ. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Λες και ένα, το έχει ένας φίλος μου, 4 φορές το έχει πάρει εσύ, καινούριο. Αλλάζει η κουβέντα. Παρακάτω. Είσαι άσχετος από ψησίματα. Σου λένε πώς σου φάνηκε το κρέας. Το κρέας δεν αλατίζεται μετά, θέλει πριν. Πάει συζήτηση σε σπίτια. Θα σου πει ο άλλος να βάλω πατητή τσιμεντογωνία. Το κάνει λάθος. Δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις βρεθεί ποτέ σε οικοδομή. Ξέρεις μόνο αυτό. Άσχετε! Τον προσβάλλεις επιθετικά. Τσιμεντοκονία λέγεται. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει πάρει τη ζωή στα χέρια. Δεν είναι τυχαίο που πέτυχε, ρε φίλε. Δεν είναι τυχαίο που κατάφερε κάποια πράγματα. Σαν πως ξέρω να φτιάξω τη συνδρομητική όταν έχουμε βλάβες, κακός καιρός στην περιοχή σας, βλάβες. Τρία σύννεφα. Τρία σύννεφα είχα στη συνδρομητική και το έχω και με ίντερνετ. Δηλαδή όταν δεν έχω ίντερνετ, μένει ο μπακασέτας έτσι. Θα έρθει ο τεχνικός. Θα έρθει ο τεχνικός. Λες και θα έρθει, ξέρω εγώ, ο Αρίγκο Σάκη. Θα έρθει ο... Μην υποτιμάτε την πλατφόρμα μου. Έπρεπε, όλο για το κόσμο αυτόν πρέπει να φτιάξουμε ίντερνετ. Ασούμε, έχει πρόβλημα εδώ, ασούμε. Πρέπει να έρθετε να αλλάξετε, ασούμε, συνδρομητική κονσόλα, ασούμε. Γιατί δεν δίνει από πίσω, ασούμε, δεν πιάνει. Πιστεύω ότι ήθελε λίγο το βίσμα ρεγουλάρισμα παραπάνω και να δούμε αν έχει κουνηθεί και η κεραία από τον αέρα, έτσι. Κοιτάξτε, τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκό, δεν στο φτιάχνω, πάρε τα τέτοια μου, τελειώσατε. Σάββατο μεσημέρι θες να δεις ντέρμπι, να. Χαλάσαμε τον κόσμο και τις κονσόλες όλες. Κατώτατα. Δεν πάει να έχει χαλάσει βέβαια το πλυντήριο. Δεν πάει να έχει χαλάσει το ψυγείο. Δεν πάει να έχει χαλάσει το φουρνάκι. Όταν έχει χαλάσει το ίντερνετ, τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι. Και λες, στην αρχή, εν τω μεταξύ λες, εγώ μπορώ να ζήσω και χωρίς ίντερνετ. Και μετά κάνεις, τρελαίνεσαι. Τι είναι, μα. Τι είναι, ρε. Γιατί δεν πιάνει. Εκεί σκέφτεσαι τα λεφτά που δίνει. Δίνω 65 ευρώ πακέτο και πιάνει το ίντερνετ. Α, πάω τηλέφωνο καμίου τώρα. Τι θα πάω τηλέφωνο καμίου. Α, τι πάρω. Καλώς ήρθατε. Αν έχετε πρόβλημα με το ίντερνετ, πιέστε το ένα και αστεράκι. Πάτσα δίεση. Ξαπέρα. Καλώς ήρθατε στην εξυπηρέτηση πελατών.
Αν έχετε πρόβλημα με το διαδίκτυο, πιέστε το ένα. Και δίεση μαλάκα, και όχι αστεράκι. Τι... Τώρα πληροφορηθείτε για τα νέα πακέτα συνδρομητικής σε μόνο με 39 ευρώ. Ανίσταμα σταθερό, ανίσταμα κινητό, ανίσταμα συνδρομητική κινητό και τηλεόραση. Παρακαλώ. Με ξύπνησε. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ, πείτε... Μου το σπίσουν για ρομπότ. Πείτε το πρόβλημα που σας απασχολεί. Αν για παράδειγμα έχετε πρόβλημα με το ίντερνετ, πείτε ίντερνετ. Ίντερνετ. Παρακαλώ, δεν σας κατάλαβα. Έχετε πρόβλημα με το ίντερνετ. Έχω πρόβλημα με το ίντερνετ. Δεν σας κατάλαβα. Έχετε πρόβλημα με το ίντερνετ. Με το διαδίκτυο. Πολύ καλά. Πες το από την αρχή, γαμώ το σπίτι. Δεν σας κατάλαβα. Έχετε πρόβλημα με το ίντερνετ. Εκπρόσωπος! Θέλετε να συνδεθείτε με εκπρόσωπο? Ναι, παρακαλώ, εάν θέλετε να συνδεθείτε με εκπρόσωπο, πείτε εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος! Μάλιστα, σύντομα ένας εκπρόσωπος θα συνδεθεί μαζί σας. Oh yeah! Oh no! Oh yeah! Παρακαλώ τώρα, και εσύ γνωριστή συνδρομητική, ας... με 49 ευρώ, φουλ πακέτο συνδρομητικής, πράσινο... 9 ευρώ. Παρακαλώ, ρε κολομηχάνημα, παρακαλώ, γεια σας, Σπύρου, συγγνώμη σας έβρισα, τι μπορώ να φανώ χρήσιμος. Ναι, γεια σας κύριε Σπύρου, ήμουν 4 ώρες στην Αμόνη, καταλαβαίνετε λόγω τριμέρου ότι είχαμε κάποιο πρόβλημα. Πείτε μου, παρακαλώ, ποιο είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, εγώ πληρώνω 65. Δεν έχετε πάρει τη σωστή. Εδώ είναι τα κεντρικά. Θέλετε βλάβες? Ναι! Πρέπει να συνδέσουμε εκπρόσωπο γιατί γύρισε πίσω η γραμμή. Ναι, είμαι 4 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει φόρτος εργασίας. Παρακαλώ, θα συνδέσω εγώ από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό τρίμηνο. Να είστε καλά και εσείς και η οικογένειά σας. Και εσείς και εσείς. Είμαστε χαρούμενοι που επιλέξετε την υπηρεσία μας. Ναι, ναι, συνδέστε με εκπρόσωπο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Αν θέλετε να συνδεθείτε... Γαμώ το... Σπέταγε! Μένα! Δεν σας κατάλαβα.